Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με στόχο την επίτευξη συνολικής συμφωνίας για την Ελλάδα, προσέρχονται σήμερα στο Λουξεμβούργο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης. Ήδη η Κομισιόν διαστόματος του αρμόδιου Επιτρόπου Πιέρ Μοσκοβισί χαιρέτησε την ολοκλήρωση των 88 προαπαιτούμενων από την Ελλάδα, εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης. Στο μέτωπο της ελάφρυνσης του χρέους, τώρα κυριαρχώς φαίνεται η γερμανική γραμμή και η Ελλάδα θα λάβει απλά κάποια περιορισμένα μέτρα διευθέτησης χρέους, παρότι το Eurogroup θα προσπαθήσει να τα εμφανίσει ως σημαντικά. Ενώ οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας προεξοφλούν ότι η μεταπρογραμματική περίοδος θα έχει έντονα μνημονιακό χαρακτήρα. Σύγκρουσης, διαφωνίες και έντονο παρασκήνιο λαμβάνει η χώρα την τελευταία 8ετία με πρωταγωνιστές στους βασικούς μετόχους του ΕΛΑΚ, τώρα του μεγαλύτερου κατασκευαστικού ομίλου της χώρας, ή αλλιώς τους αδελφούς Καλιτσάνης από τη μία και τον Μπόμπο Λακούτρα από την άλλη. Ο ΕΛΑΚ, τώρα όμιλος που προέκυψε από την συνένωση της ελληνικής τεχνοδομικής των αδελφών Αναστασίου και Δημήτρη Καλιτσάνη και του ΑΚΤΟΡΑ των Λεωνίδα Μπόμπολο και Δημήτριου Κούτρα, απειλείται με διάσπαση αλλιώς από ένα πολύκροτο επιχειρηματικό διαζύγιο. Σε μια παρουσίαση λοιπόν 42 σελίδων, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του ΕΛΑΚΤΟΡΑ, η πλευρά του ομίλου Μπόμπο Λακούτρα απαντά στις πρόσφατες κατηγορίες των αδελφών Καλιτσάνη. Στην παρουσίαση αυτή αποτυπώνονται οι τομείς όπου ο κάθε μέτοχος είναι υπεύθυνος και όπως προκύπτει από αυτήν, τα κέρδη δημιουργούσαν οι τομείς των Μπόμπολα και Κούτρα και τις ζημιές οι τομείς των αδελφών Καλιτσάνη. Θα δούμε πού θα καταλήξει τελικά όλη αυτή η διαμάχη. Σε κάτι πιο ευχάριστο τώρα, υψηλές πωλήσεις κατέγραψε ο αγροτικός συνεταιρισμός Νάξου, ο οποίος παράγει τις γνωστές πατάτες, αλλά λειτουργεί και μεγάλη τυροκομική μονάδα που παράγει μεταξύ άλλων τη γνωστή γραβιέρα Νάξου. Η Ένωση ιδρύθηκε το 1926 από μια μικρή ομάδα παραγωγών του νησιού με σκοπό την υποστήριξη των αγροτικών τους δραστηριοτήτων. Σταδιακά εξελίχθηκε και το 1985 προχώρησε σε εξυγχρονισμό και διεύρυνση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων, παραμένοντας όμως πάντα προσιλωμένη στην ποιότητα και τις παραδοσιακές αξίες της ελληνικής τροκομείας. Το 2017, μάλιστα, η Ένωση πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 19,90 εκατομμυρίων ευρώ. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνο και με τις 771,97 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,79% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.